Καλημέρα, καλημέρα. Όλη μέρα. Τι γίνεται, ωραίος καιρός σήμερα, έτσι, κάπως χαλάρωσε από κρύο. Να σου πω τώρα, κοιτάω την ντουλάπα, πρέπει να ξαναβγάλω τα αδιάβροχα κλπ. Βροχές πολλές από τη Δευτέρα ξανά. Μας έφαγε το κρύο, εδώ βάλαμε τα μάλινα ξανά. Δεν λέγαμε ναι, κάνουμε... βέβαια. Έχετε και Πάσχα, τι να κάνουμε. Πάλι βροχές, ναι, τότε και εγώ βροχές λέει. Ναι, βέβαια, σαν τη βροχή, τη λασποβροχή μάλλον, στα play-off. Όχι. Δεν θα ρίξει. Όσο πολύ δεν έχει, όχι. Ναι, μιλάμε τώρα ότι τρέμει η ψυχή του κόσμου πώς θα βγουν αυτά τα play-off. Επαναφέρω τη δήλωση του Κασναφέρη. Ναι. Πιο εύκολο να βγάλω μαλλιά παρά να τελειώσω αυτά τα play-off. Ο Μπέος είπε μακάρι να μην χυθεί αίμα, το πήγε πιο σκληρά. Ναι. Και από την άλλη, το ξεκάθαρο είναι ότι οι πάντες βρίσκονται στα χαρακόμματα. Ναι, αυτό, πολεμήστε κανονικά. Και γι' αυτό, επειδή το κλίμα είναι εξαιρετικά τεταμένο, μάθαμε ότι μέχρι ο Πρωθυπουργός τηλεφώνησε στο Τζέφερι στην UEFA για να τα κάνουν. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, ας πούμε, ότι για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο πια, σημαίνει ότι η ανησυχία είναι όντως πολύ σοβαρή. Βέβαια. Ναι. Μ' αρέσει που λέγαμε ότι δύο εβδομαδούλες λόγω εθνικής ομάδας θα ηρεμήσουμε, θα χαλαρώσουμε, θα ναι. φύγουμε από την τοξικότητα. Ε. Ναι. Και έγινε... Να το ξέραμε ότι επέρχεται το περίφημο Συμβούλιο η σύσκεψη της Δευτέρας, όπου θα είχαν η μάνα το παιδί, όπως και έγινε. Ξέραμε ότι δεν υπάρχει ουσία, μόνο θα υπάρχει επικοινωνία, διαρροές και όπως και έγινε. Ναι. Από την άλλη, πραγματικά, ρε παιδί μου, ένα βασικό θέμα, το οποίο το κουβεντιάζω νομίζω σε όλη την Ελλάδα, στα καφενεία, στις δουλειές, στις συσκέψεις γραφείων, ναι. ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να έρχεται ένας διαιτητής από την Αλβανία με όλο το συμπάθειο, από το Ιράκ, από δεν ξέρω από πού αλλού, ας πούμε. Ναι. Δεν γίνεται. Το λέγαμε αυτό, βέβαια. Η καχυποψία είναι τεράστια, ούτως ή άλλως, με αποτέλεσμα να μην δέχεται κανείς μήκα στο σπαθί του. Είμα. Από την άλλη, εάν υπήρχε αυτό το λεγόμενο διαιτητής από το πάνω ράφι, άρα από τα μεγάλα πρωταθλήματα, ξέρεις, έχει και μια άλλη σημασία, ότι δηλαδή ακόμα και ο ίδιος ο παίχτης δεν έχει την υποψία ότι τον αδικεί επίτηδες. Σου λέει, όπως κάνω και εγώ λάθος και χάνω ένα γκολ στην καινή αιστεία, έχει κάνει λάθος και ο διαιτής. Δεν πάει να τον μπλακώσει, δεν υπάρχει αυτή η ένταση κλπ. Διότι αν ο διαιτής είναι Άγγλος, Ισπανός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, Γερμανός από το πάνω ράφι, ή αν ένας διαιτητής ο οποίος παίζει παιχνίδια Champions League, παίζει παγκόσμια κύπελα κλπ. Τι να του πεις. Ακριβώς. Γιατί και στη... μια και λέμε τώρα στο ντέρμπι της Τούμπας την Κυριακή, ο διαιτητής είναι Λευκορώσος. Αλλά είναι elite διαιτητής. Δεν μπορεί να του πει τίποτα. Δηλαδή, μπορεί το πρωτάθλημα της Λευκορωσίας να μην υπάρχει στο χάρτη, αλλά ο άλλος είναι elite διαιτητής. Είναι αυτό που είπες πριν. Όχι elite. Όχι μόνο elite. Πέτσε σαν ποιος λίγο μεγάλη. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Καταλαβαίνεις και δεν σέβεσαι. Και ήταν κάτι το ξαναλέμε, το έχουμε πει 100 φορές από εδώ. Ήταν έτοιμα και των 6 ομάδων. Δηλαδή, εκεί είναι που πάντα κολλάς και λες. Αν ήταν 3 και 3, θα λέγες κάτι γίνεται. Αν ήταν 2 και 5, ξέρω εγώ, 5 και 1, θα λέγες. Τώρα ήταν και οι 6 έλεγαν. Καλός διαιτητής, πάνω ράφι. Τι πιο εύκολο δηλαδή. Είναι και η μόνη φορά που συμφώνησαν. Να το πούμε έτσι. Συμφώνησαν ότι δεν συμφωνούν. Ναι. Διότι συμφωνούν σε αυτό, αλλά θέλουν να προϋποθέσει κάποιου όρου, κάποια κοινή ανακοίνωση στην οποία να συμφωνούν όλοι. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Ο Θεός βοηθός. Ναι, ο Θεός βοηθός. Μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά του Σαββατοκυριακού. Δεν έχει... Γιατί δεν ανέχεται κανένα να χάσει. Ναι. Και αρχίζουν και ψάχνουν τις φάσεις. Ναι, αλλά δυο φάσεις πριν μπει το γκολ, τον είχε πατήσει στο μαρκάρισμα και δεν τον άφησε να πάει στην μπάλα. Ναι. Και αρχίζουν και ψάχνουν πράγματα. Έτσι είναι. Θυμίζουμε ότι είναι ένα πρωτάθλημα που διεκδικούν 4 πια. Ναι. Το ένα στο δύο. Οπότε όλοι ψάχνουν τα σπόρια που λέμε λαϊκά και όλοι ψάχνουν τις φάσεις μία-μία.
Και μπαίνουμε σαν δούμε βέβαια, Μιχάλη, και το επόμενο παιχνίδι. Βέβαια, διότι βέβαια. Οι φωνές πάνε απευθείας το τι θα γίνει στο επόμενο. Το θέλω να πω, γιατί μπαίνουμε τώρα σε μια εβδομάδα με τρεις δυνατές αγωνιστικές, γιατί υπάρχει και εμβόλυμη της Τετάρτης. Ναι. Όταν δεν υπάρχει περιθώριο, λέμε Κυριακή με Κυριακή και λίγο πέφτουν οι τόνοι μεσοβδόμαδα. Πάμε κατευθείαν ντουγρού στον πόλεμο. Και από την άλλη, όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά, το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, για την Κυριακή μιλάμε, είναι αυτό στην Τούμπα, όπου καθορίζει πράγματα, πάλι θεωρητικά, αλλά αρχικά έτσι προσεγγίζουμε τα παιχνίδια. Θεωρητικά, λοιπόν, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός θα κερδίσει το Βόλο. Στη Λεωφόρο το παιχνίδι με sold out. 6 η ώρα, να πούμε, ναι, με sold out, σωστό. Από την άλλη, θεωρητικά, πάλι όπως στο πρώτο μάτσο του Παναθηναϊκού που λέγαμε με τον Βόλο, θεωρητικά ο Ολυμπιακός που έρχεται από μεγάλη νίκη, παίζει στην έδρα του, θα κερδίσει τον Άρη. Αυτή είναι η προσέγγιση. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι με τις δύο νίκες αυτές, σε πρώτη ανάγνωση, όλοι περιμένουν να δούνε το πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι της Τούμπας. Το ΠΑΟΚ, βέβαια. ΠΑΟΚ, ναι. Κυριακή, 7:30. Είναι 7:30, που... καλά το είπες, για να ξέρουμε και τις ώρες. Σε ένα παιχνίδι που θα βγάλει ειδήσεις. Ναι. Όπως και να έχει, όποιο και να το αποτέλεσμα. Όπως το ναι, διότι σε ενδεχόμενο επικράτηση της ΑΕΚ, αντιλαμβάνεσαι ότι ο ΠΑΟΚ κάνει πολλά βήματα πίσω. Μένει πολύ πίσω. Σωστά. Φεύγει αυτομάτως ο τίτλος του διεκδικητή. Mm-hmm. Διότι έχει χάσει έδαφος και σκέψου και την διαφορά που δημιουργείται από τον πρώτο μέχρι τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, στο ανάποδο αποτέλεσμα, δηλαδή η νίκη του ΠΑΟΚ, που φυσικά μπορεί να συμβεί, εννοείται, αντιλαμβάνεσαι ότι η νίκη του ΠΑΟΚ σηματοδοτεί επέλαση. Σωστό. Σηματοδοτεί οπισθοχώρηση της ΑΕΚ. Βέβαια. Και πάλι ξαναμπλέκουμε μέχρι να βρεθούμε την επόμενη αγωνιστική, διότι πάλι υπολογισμούς θα κάνουμε. Δεν τελειώνει το πράγμα ούτως ή άλλως στη δεύτερη αγωνιστική. Έχει πάρα πολύ ψωμί. Απλώς διαμορφώνονται πράγματα, διότι ξέρουμε ότι πόσο μετράει σε σημείο χρονικό που η μπάλα καίει, πόσο μετράει και η ψυχολογία. Βέβαια, γιατί μια ενδεχόμενη ήττα της ΑΕΚ τη στέλνει τέταρτη. Έτσι, ναι. Μπορεί να τη στέλνει τέταρτη για μια αγωνιστική, αλλά ψυχολογικά λέει πολλά για μια ομάδα που από την αρχή της χρονιάς είναι στο 2, πρώτη θέση, δεύτερη εκεί πάντα. Τη στέλνει τέταρτη και κυρίως ότι μετά θα μετράει η ΑΕΚ ότι έχει τρία σερί ντέρμπι που σε όλα από τον Παναθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό έχασε στη Φιλαδέλφια. Τον Παναθηναϊκό δεν τον κέρδισε στη Φιλαδέλφια. Δηλαδή να πάρει, μου λες Μιχάλη, ας πούμε στο σενάριο αυτό, στο ενδεχόμενο αυτό, να πάρει ένα βαθμό στα τρία ντέρμπι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι... Ή με την ισοπαλία να πάρει 2 βαθμούς στους 9 που έχουν παιχτεί οι πόντοι αυτοί στα 3 παιχνίδια. Που και η ισοπαλία πάλι βοηθά, γιατί ο Παναθηναϊκός θα έχει ξεφύγει, θα έχει πάει στους συν 4, τέλος πάντων. Θα έχει ένα μαξιλαράκι καλό που όσο μετά πλησιάζει, γιατί λέμε έχουν πολλά μάτς ακόμα, αλλά όσο περνάει μάτς με μάτς και οι 4 βαθμοί είναι δύσκολο να καλυφθούν. Όχι, διατηρεί το μαξιλάρι σου. Αλλά βέβαια, αυτό που είναι φανερό διαγυμνού οφθαλμού είναι ότι καμία ομάδα, το λέμε για 96η φορά, καμία ομάδα δεν πάει τρένο. Όλοι έχουν απώλειες και θα έχουν απώλειες από τις μεγάλες ήττες δηλαδή μέχρι μικρότερες ισοπαλίες. Οι απώλειες θα είναι στην ημερήσια διάταξη πια των play-off. Γι' αυτό και ο Αραούχο είπε ότι είναι κρίσιμο το παιχνίδι, δύσκολο να μπούμε, να παίξουμε, να κερδίσουμε όπως απαιτεί η φανέλα της ΑΕΚ. Παίζουν πολλά ρόλο τώρα. Είναι μετά από μια διακοπή έτσι κι αλλιώς λόγω εθνικής που οι παίχτες έλειπαν. Ο ΠΑΟΚ είχε και αυτός αρκετούς παίχτες σε διάφορες εθνικές και στην Ελλάδα και σε άλλες ομάδες του εξωτερικού. Η ΑΕΚ επίσης. Να δει τι γίνεται με τους τραυματίες της. Είναι όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή ψάχνονται. Ναι. Ψάχνουν να πάρουν μόνο την νίκη και ό,τι βγει από εδώ και πέρα. Γιατί ξαναλέω ότι Τετάρτη πάλι αγώνες. Δηλαδή δεν είναι ότι περιμένουμε και γινόμαστε καλά και από θεραπεία και. Ναι. Τελειώνει και για το πράγμα. Δευτέρα προπόνηση.
Και είδα, ναι, οι προπονήσεις είναι, θα είναι πολύ περιορισμένες. Ουσιαστικά να μετρήσουν δυνάμεις, τραυματίες, παίχτες που επανέρχονται ή παίχτες που δεν μπορούν να βγάλουν το πρόγραμμα. Είναι και προπονητές τώρα σε ένα σημείο πολύ δύσκολο. Βλέπω τη συνέντευξη του Αραούχο στον Γκαζέτα, είναι στα σκαλάκια της Φιλαδέλφειας. Λοιπόν, με το μπλουζάκι του, το λευκό, τα παπουτσάκια του, ωραίος, ψύχρεμος, και λέει αυτό το πράγμα, ότι για τη φανέλα της ΑΕΚ πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι, αναγνωρίζοντας και αυτός ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες σε ένα μάτς όπως αυτό με τον ΠΑΟΚ Τούμπα. Να, είναι δύσκολο μάτς και για τους δύο. Για και για διαβαθμούς. Ο ΠΑΟΚ σου λέει, εδώ είναι η ευκαιρία μας τώρα, όπως το είπες και πριν, να φανούμε αν κάνουμε την επέλαση ή αν δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω και να δούμε θα μας βγάλει. Από και... την άλλη, κάνω και μια προσέγγιση ενθυμούμενος παλιότερα παιχνίδια. Βέβαια, πρώτη φορά έχουμε play-off στα οποία τα πάντα είναι πιθανά. Ναι. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, και από την άλλη και οι τέσσερις ομάδες που είπαμε έχουν βλέψει για τον τίτλο. Ξεκάθαρο. Ναι. Δεν θυμάμαι παλαιότερα play-off που να υπάρχουν αυτές οι διαφορές βαθμολογικές. Έβλεπες πολύ μεγάλες διαφορές και ήταν και κάποια από αυτά απολύτως τυπικά παιχνίδια. Γι' αυτό λέω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, θεωρώ ότι οι ομάδες, και κράτησε το αυτό, επειδή είναι αυτή η βαθμολογική διαφορά, αν δεν μπορούν να πάρουν ένα παιχνίδι, τουλάχιστον θα κοιτάνε να μην το χάσουν. Να τσιμπολογάνε ένα βαθμό, περιμένοντας μία νίκη στο επόμενο για να ρεφάρουν, να χάσει ο άλλος κλπ. Γι' αυτό είναι ένα ενδεχόμενο να σκάσουν ισοπαλίες σε παιχνίδια που δεν τα κερδίζει μια ομάδα η οποία μπορεί να ξεκινάει σαν βαβόρη, ας πούμε. Βέβαια. Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα είναι μη χάσεις. Πάνω απ' όλα μη χάσεις. Γιατί όταν χάσεις, χάνεσαι που λέμε. Μένεις και αρκετά πίσω και δεν ξαναγυρίζεις μετά. Και μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟΚ τώρα έχει, νομίζω έχει την Τετάρτη τον Ολυμπιακό. Ναι. Έχει τον Ολυμπιακό και μετά έχει το ντέρμπι με τον Άρη. Όχι, ή τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, δεν υπάρχει ανάσα. Δεν υπάρχει ανάσα. Στην πραγματικότητα, για να είμαστε ξεκάθαροι, να διαβάζουμε μάλλον τα γεγονότα. Στην πραγματικότητα, όλες οι ομάδες ποντάρουν να πάρουν τρίποντα το Βόλο. Αυτό. Και οπωσδήποτε τα παιχνίδια στην έδρα τους με τον Άρη. Ακριβώς. Να μην χάσουν στο Μικελίδη. Εκεί είναι το μυστικό, είναι αυτό. Όποιος χάνει γκέλα με Βόλο και Άρη, θα την πληρώσει το τέλος. Ναι. Ειδικά με Άρη. Το Βόλο, θεωρώ, το Βόλο θα τον κάνουν όλοι νίκες, μέσα έξω. Ο Άρης είναι το χ της υπόθεσης που λέμε. Ναι, είναι το χ της υπόθεσης. Βεβαίως, τα λεφτά είναι πολλά που διακυβεύονται υπό την έννοια της εξόδου στα προβληματικά, εννοείται, του Champions League, στον τίτλο και σε διάφορα άλλα. Και γι' αυτό η τελευταία παίκτρια που αποχώρησε χθες από το Survivor, η Ελένη Χαμπέρη, είναι ευτυχισμένη διότι δεν προλαβαίνει καν τα μεγάλα ντέρμπι που έρχονται, το Survivor δηλαδή, και έφυγε με 60.000 στην τσέπη. 60.000 που έπαιξε, ξέρω εγώ πόσο, δύο μήνες ήταν στο Survivor. Λοιπόν, ενώ ο αποβληθής Ηλίας Γκότσης, ξέρεις, αυτοί βάλανε μέσα, είχαν βάλει την παραγωγή, είχαν βάλει ντόπιους να βοηθάνε, τους δίνανε κινητά τηλέφωνα, τρόφιμα που παραγγέλνανε σε λίστα, πήγανε κρυφά να τρώνε κλπ. Αποβλήθηκε λοιπόν διότι παρέβει τους κανόνες και έφυγε στη τσέπη με 55.000. Μάλιστα, ωραίο. Μήπως πας του χρόνου. Ξέρω εγώ, το σκέφτομαι. Αν έχω καμιά άκρη να κάνω καμιά αίτηση. Εντάξει, 10 μέρες να αντέξουμε, ό,τι πάρουμε. Θα ψάχνουμε τους ντόπιους να μας φέρουν τίποτα να φάμε. Και φαντάζομαι, ας πούμε, να έχεις και ένα κινητό, όχι για να επικοινωνείς και να μαθαίνεις νέα από το τι γίνεται, τι κουβεντιάζεται κλπ. Αλλά ρε παιδιά, το μάτς πόσο ήρθε. Ναι, να μάθουμε και ένα αποτέλεσμα. Ναι. Τραβάει αυτό πάρα πολύ. Πάει πάλι στο καλοκαίρι, έτσι. Ναι, ρε φίλε, τώρα. Πρώτα απ' όλα έχουν μείνει καμιά 25, δεν ξέρω πόσοι έχουν μείνει. Μέχρι να γίνει
τα προημιτελικά, ξέρω εγώ, ημιτελικά τελικώς, έχει πάρα πολύ ψωμί, ας πούμε. Άρα πρώτα βγαίνει ο πρωταθλητής Ελλάδος και μετά ο πρωταθλητής στο Survivor. Ναι, ναι, θα βγει ο πρωταθλητής Ελλάδας. Γιατί πόσο πάνε τα play-off, 13-14 Μαΐου. Ναι, ναι. Ναι. Κάνει μια εβδομάδα ο τελικός μετά, μετά τις εκλογές ο τελικός πια. Ναι. 28 ο τελικός. Οπότε αλλά θεωρώ χωρίς νέα κυβέρνηση. Mm. Όχι θεωρώ, δεδομένο. Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί θα έχουμε και εδώ επαναληπτικά, ξαναεπαναληπτικά, διαβουλεύσεις κλπ. Και, και εκεί πάντως πάει όπως το ποδόσφαιρο, έτσι. Τοξικότητα στο φουλ και, και στα προεκλογικά. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Την έχουμε δει σε όλες τις περιπτώσεις και στο ποδόσφαιρο και στην πολιτική. Έτσι. Μικρογραφία είπαμε, είναι όλα. Ναι, έτσι είναι η μικρογραφία. Και όπως ψάχνουν, ας πούμε, πολλές φορές πρόεδρο για την ΕΠΟ ή οπουδήποτε αλλού που θα κάτσει μπήλια, μπορεί να ψάχνουν και πρωθυπουργό. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Σίγουρα. Ναι. Έχουμε, και, εκεί θα γίνει, και εκεί θα έχουμε πολλά ντέρμπι. Ναι. Ξανά και ξανά και ξανά. Για να δούμε. Και μπαίνουν, στο κόλπο και οι στοιχηματικές, Μπήκαν ήδη κατευθείαν, ναι. Έδωσαν ποιος θα βγει, αν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, διαφορά πρώτο-δεύτερο. Εντάξει, είπα να πει αν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Θα πάμε. Θα πάμε. Θα πάμε. Ναι, θα πάμε. Δηλαδή, ποιος μπορεί να ποντάρει ότι δεν πάμε. Ναι, ναι. Θα πάρει όλο το χρήμα. Εύκολο στοίχημα είναι αυτό, σωστά. Οπότε ναι, 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 ναι. Για ξαναπες, μάτς και ώρες. Λοιπόν, θα πω μάτς και ώρες, θα πούμε και για το... Και για τα play-off μια κουβέντα αρετά. Για εμάς και ώρες για play-off λέμε τώρα. Λοιπόν, Κυριακή λέμε 2 Απριλίου. Παναθηναϊκός Βόλος στις 6. Ναι. Πάω ΚΑΕΤ 7.30 στην Τούμπα και Ολυμπιακός Άρης στις 9 στο Καραϊσκάκι. Του Ολυμπιακού είναι το εξής. Ξέρει τι έχουν κάνει άλλοι. Ξέρει τα πάντα, βέβαια. Ναι, ξέρει τα πάντα. Και μπαίνει τελευταίος στη μάχη. Γνωρίζοντας τι συμβαίνει με το αντιπάλου του. Να πούμε Παναθηναϊκός είναι στους 62, ΑΕΚ 60, Ολυμπιακός 59, ΠΑΟΚ 57, Άρης 40, Βόλος 39. Ακόμα δηλαδή και για το πέμπτο εισιτήριο, μεγάλη μάχη, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Είναι αυτό που είπες πριν, δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε μία θέση. Ναι. Είναι φοβερό αυτό φέτος. Και έτσι όπως διάβασε τη βαθμολογία τώρα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξεκαθαρίσει η βαθμολογία, εάν δεν του μπάρουμε και πάμε στο δεύτερο γύρο των play-off. Όχι, όχι, όχι. Είναι... Σου λέω ούτε πέμπτη. Δηλαδή, αν πάρουμε δεδομένα, το παίρνουμε. Αλλά όπως είπαμε πριν, πιο πιθανό να χάσει και ο Άρης και ο Βόλος, πάλι αυτοί μένουν στον πόντο μεταξύ τους. Ναι, αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Και φαίνεται ότι στα μεταξύ τους μάτσα το κρίνουν αυτοί. Έτσι φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. 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 Play-out. Play-out. Αύριο έχουμε 1η Απριλίου. Έτσι, τα ψέματα τελειώσανε που λέμε. Έτσι, το ωραίο το κλισέ, να το πούμε. Λοιπόν, έχουμε στις 5 Λεβαδιακός Ατρόμητος. Μονόπλευρο ενδιαφέρον εδώ, Λεβαδιακός. Πανετολικός Λαμία, το ίδιο. Στις 5.30. ΠΑΣ Γιάννα Όφη. Είναι ένα μάτς κλειδί για τον ΠΑΣ. Γιατί και αυτός μπήκε λίγο τώρα από την πρώτη αγωνιστική το play-off. Μετά την ήττα από τη Λαμία, έβαλε το κεφάλι του στον Τορβά. Θέλει να κερδίσει τον Όφη να ξεμπερδεύει σιγά-σιγά. Και στις 9 το βράδυ, ώρα ευρωπαϊκή, Ιωνικός Αστέρας Τρίπολης. Ωραίο μάτς αυτό. Ναι. Στην ουσία, ο Ιωνικός καίγεται. Ο Ιωνικός καίγεται. Σε όλα τα μάτς, ναι. Ναι, είναι μονόπλευρο. Και από την άλλη, το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, τελευταίο ότι επειδή αυτά είναι μια και έξω, σωστό. Όποιος αρχίζει και χάνει πόντους και λοιπά, ειδικά οι ομάδες που κινδυνεύουν, παίζουν με ένα λάσο στο λαιμό. Ναι, ναι. Εδώ δεν υπάρχει αυτό που λες δεύτερο γύρο έχουμε μας να ρεφάρουμε. Ναι. Εδώ είναι 7 αγωνιστικές, έγινε πρώτη 6, αύριο δεύτερη, μετά 5 αγώνες μένουμε. Όποιος προλάβει. Ναι, 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 5 αγώνες. 5 αγώνες. Να πούμε είναι, εντάξει, τους πρώτους δεν τους λέμε καν, είναι στην 11η θέση ο ΠΑΣ Γιάννα με 23, 12η Λαμία με 20 και 13-14 ο Λεβαδιακός και ο Ιωνικός με 18. Είναι 2 βαθμούς πίσω από τη Λαμία, δηλαδή οι 2 τελευταίοι. Ό,τι μπορεί να λέει αυτό. Ναι. Και γι' αυτό διάβασα μες την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίως γιατί μετά ήταν η διακοπή, οι εθνικές ομάδες κλπ. Δηλώσεις παραγόντων ότι πρέπει να σεβαστούν οι ομάδες στη διαδικασία και να μην κάνουν μια βόλτα, ας πούμε, διότι έτσι ευνοούν
τις ομάδες που καίγονται, διότι αν είναι αδιάφορες οι απέναντι και κάνουν αλλαγές, κάνουν δοκιμές κλπ, δίνουν ουσιαστικά ευκαιρία σε αυτές που κινδυνεύουν να τις υπολογίσουν. Ας πούμε. Οι Μπαρτσελόνες που λέμε, το τελευταίο αγωνιστικό που συγκεκριμένα. Ναι, οι Μπαρτσελόνες που πάνε σε ρία, τα κερδίζουν όλα. Πάντως και εδώ μπορεί να μην, είναι, να μην έχουν τη λάμψη του θέλουμε elite διαιτητές και θέλουμε ξένους, αλλά και εδώ έχουμε φωνούλες. Έτσι, και αυτοί, γιατί αυτοί μάχη επιβίωσης δίνουν, οπότε και στα χαμηλά ράφια και ανακοινώσεις υπάρχουν και φωνές υπάρχουν. Απλά εντάξει, δεν βγαίνουν τόσο πολύ στο φως δημοσιότητας. Δηλαδή και εκεί προσπαθούν, όπως είπες, να τσιμπήσουν το επόμενο μάτς, κάτι να τσιμπήσουν. Γιατί, ας πούμε, εγώ δεν ξέρω να υπάρχει ομάδα στις 14 που δεν έχει βγάλει ανακοινώσεις. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Σίγουρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω μία ανακοίνωση της ΕΠΟ, ναι, που είναι φρεσκαδούρα. Του πιεστηρίου. Επί του πιεστηρίου απολύτως, mm-hmm, όπου λέει ότι για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την έλευση των ελίτ διαιτητών. Ναι. Λέει ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ μετέβη στην Νιόν κλπ. Εκεί του γνωστοποιήθηκε ότι ο πρωθυπουργός είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του ΣΟΕΦΑ μερικές μέρες πριν, ζητώντας ελίτ διαιτητές. Του γνωστοποιήθηκε επίσης, για τον Μαλτάκο μιλάμε, ναι, ότι αντίστοιχη επιστολή είχε αποστείλει και η Σούπερ Λίγκα. Η UEFA μέχρι την Τρίτη δεν είχε προβεί σε καμία ενέργεια, επειδή βάσει του καταστατικού της ενεργεί μόνο κατόπιν αιτήματος της Εθνικής Ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος ρωτήθηκε να συμφωνεί για την παροχή συνδρομής ως προς το θέμα αυτό και κατόπιν της θετικής απάντησής του ζητήθηκε η αποστολή επιστολής. Η επιστολή αυτή απεστάλλεται την επόμενη μέρα, Τετάρτη, προχθές δηλαδή. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, μετά την αποστολή της επιστολής του πρόεδρου του ΣΕΠΟ, δόθηκε εντολή στα αρμόδια όργανα της UEFA για επικοινωνία με τον κύριο Μπένετ για την παροχή της σχετικής συνδρομής που ζήτησε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Πρωθυπουργή, πράγματα, θάματα. Γιατί λέει, ξεκινάει η επιστολή και λέει για την αποκατάσταση της αλήθειας. Αυτή την ομάδα την αλήθεια, την οποία την έχουμε κάνει λάστιχο, την πάμε και τη φέρνουμε κατά το δοκούν, κύριε Μιχάλη μου. Θα έχει πλάκα μπαζά, δεν θα μπει και στο προεκλογικό πρόγραμμα και το ποδόσφαιρο. Έτσι, βλέπω να έχουμε κόντρες και για αυτό το θέμα. Ναι, διότι πρόσεξε τώρα, εάν εν πάση περιπτώσει χτύπα ξύλο, χυνόταν αίμα, καταλαβαίνω ότι φουντώνει άλλο μέτωπο πια. Καλά. Και γι' αυτό σου λέει, άσε τώρα να μην μπλέξουμε τώρα, να κάνουμε τουλάχιστον μια κίνηση, μπας και δείξουμε ότι εμείς έχουμε ενδιαφερθεί και έχουμε κάνει ό,τι έχουμε να κάνουμε. Προεκλογική παροχή δηλαδή και elite διαιτητές, έτσι, δώστε elite διαιτητές στο λαό. Ναι. Elite διαιτητές από αυτούς και από αυτούς που αυτοπροτείνονται. Άρατε. Τι γίνεται. Λοιπόν, ο Θεός βοηθός, κύριε Μιχάλη, μου λέμε. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Θεός βοηθός και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γιατί την Κυριακή όλοι είναι δύσκολα. Αμήν. Αμήν. Γεια.